Η αυριανή επίσκεψη είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κυρίου Κόνσολα, που έχει οριστεί από τον πρόεδρό μας σαν περιφερειακός κοινοβουλευτικός υπεύθυνος. Ο κύριος Κόνσολας λοιπόν έρχεται για να ουσιαστικά προεδρεύσει των ομάδων εργασίας που έχουμε συστήσει και μου δίνει την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, που είναι πάνω από 60, που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες εργασίας, με σκοπό να καταγράψουμε τοπικά τα προβλήματα ανά κλάδο και να προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις, κάποιες από τις οποίες βέβαια θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο σκοπός της επίσκεψης του κύριου Κόνσολα και της αναπληρώτριας γραμματέας οργανωτικού που είναι υπεύθυνη για όλο το Αιγαίο, της κυρίας Κωνσταντίνας Αδωμοπούλου. Οπότε θα υπάρχουν και συναντήσεις και συσκέψεις με φορείς και με διαφορά. Υπάρχει κανονικό πρόγραμμα. Θα συναντηθούμε με αυτοδιοικητικούς φορείς, με την Ένωση Μαστικών Παραγωγών, με το Επιμελητήριο, με το Σύλλογο Τριτέκνων. Γενικά θα είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα. Προβλέπετε έτσι στο πλαίσιο της επίσκεψης και μια επίσκεψη στον χώρο της ΒΙΑΛ? Όχι. Όχι. Δεν είναι στην αρμοδιότητα τη συγκεκριμένη? Ναι. Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ένα πλαίσιο, ας πούμε, με το οποίο λειτουργεί και δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Επειδή αναφερθήκατε στα προβλήματα και θεωρώ ότι το προσφυγικό είναι ένα βασικό μέρος των προβλημάτων. Αλλά εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει, δεν θα το έλεγα, αλλά το έχουμε δουλέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και από επισκέψεις και από πλευράς ερωτήσεων του τοπικού βουλευτή, αλλά και γενικότερα από το τομέαρχη μεταναστευτικής πολιτικής, τον κ. Βαρουτσιώτη.